Βασικά, δεν χρειάζεται να είναι η πανδημία για να ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα προβλήματα που έχουν τα ΑΜΕΑ. Αυτά από πριν θα πρέπει ο Δήμος, η Πολιτεία, να υπάρχει ένας φορέας όπου θα καταγράφονται όλα τα άτομα με αναπηρία και ακόμη περισσότερο τα άτομα που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτά τα άτομα συνήθως είναι οι ενήλικες, γιατί όταν είναι παιδιά, τα φροντίζουν οι γονείς τους. Όταν όμως αυτά τα παιδιά γίνονται ενήλικες, γίνονται άντρες, γυναίκες, οι γονείς γίνονται γέροι, δεν μπορούν να φροντίσουν οι γονείς ούτε τους εαυτούς τους, όχι να προσέχουν και το παιδί. Όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μητέρα, αν θυμάμαι καλά, ήταν 90 χρονών, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό δείχνει την αδιαφορία όχι μόνο της πολιτείας και όλων μας. Δείχνει την νοοτροπία μας, ότι βγαίνουμε στους δρόμους και φωνάζουμε για το οτιδήποτε, για την παραμικρή βλακεία που θα μας έρθει στο κεφάλι ως φίλαθλοι, ως οπαδοί, ως δεν ξέρω εγώ τι. Και κλείνουμε δρόμους, κλείνουμε πλατείες, τα πάντα, και δεν κλείνουμε ποτέ ένα δρόμο, μια πλατεία, για να υποστηρίξουμε τα άτομα με αναπηρία. Γιατί τα άτομα με αναπηρία δεν γεννιούνται μόνο. Πολλές φορές, κατά τη διάρκεια της ζωής τους, κάποιοι μένουν ανάπηροι. Άρα, κανένας μας δεν ξέρει, ανά πάσα στιγμή, πότε θα χρειαστεί μια δομή ΑΜΕΑ, η οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει σε κάθε τοπική κοινωνία, σε κάθε πόλη, ακόμη και σε χωριά, θα μπορούσαμε να πούμε, αν είναι δυνατόν και αυτό. Τα βήματα που έχουμε κάνει ως Έλληνες σε αυτό το τομέα της αναπηρίας είναι ελάχιστα. Θεωρείτε ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές εδώ στην περιοχή μας για άτομα τα οποία ένας ενήλικας, ο οποίος είναι πλέον 50 χρονών και η μητέρα του ή ο πατέρας του πλέον δεν είναι στη ζωή. Πού πηγαίνει αυτό το παιδί, αυτός ο ενήλικας? Μένει με το γονέα του. Και αν οι γονείς του... αποδημήσεις, κύριον ο γονέας? Ή θα το φροντίσει κάποιος αδερφός, αδερφή. Και αν δεν υπάρχει? Ή θα πάει σε κάποιο ίδρυμα που είναι στη Δράμα, που μπορεί να είναι στην Κομοτηνή, κάπως έτσι, ή δεν ξέρω αν φύγει Θεσσαλονίκη, δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Ναι, πάντως δεν είναι εδώ τοπικά, γιατί εμείς θέλουμε και το έχουμε συζητήσει και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Τσέπελ, και είπε ότι θα μας βοηθήσει, θα θέλαμε να κάνουμε στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, όπου εκεί θα πηγαίνουν να μένουν οι ενήλικες ΑΜΕΑ, που οι γονείς τους είναι μεγάλοι και δεν μπορούν να τους φροντίσουν, και θα είναι στέγες οι οποίες είναι μέσα στην πόλη, μέσα στον κοινωνικό ιστό, και σε κάθε γειτονιά μπορεί να υπάρχει ένα διαμέρισμα, να μπορούν τα παιδιά να έχουν επαφή με τους γείτονες, με την κοινωνία έξω, να τους αποδέχονται, και όχι να χτίσουμε ιδρύματα που θα είναι τα παιδιά στιβαγμένα εκεί, όλα κλεισμένα, απομονωμένα, και όλοι να είναι ήσυχοι. Όπως είπατε, τους κλείσαμε μέσα και ησυχάσαμε. Όπως είπατε, στιβαγμένα, και τα προβλήματα αυτά δυστυχώς στιβάζονται χρόνια τώρα, το ένα πάνω στο άλλο, κυρία Κοτσάκη, και δεν δίνονται λύσεις, από ό,τι έχω καταλάβει, με μεγάλο ψυχολογικό κόστος και βάρος για τις οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία. Έτσι είναι. Γιατί τώρα στην πόλη μας δεν υπάρχει καμία τέτοια δομή. Όλα είναι υποσυζήτηση και... λέμε σιγά, και τα βάζουμε σιγά σιγά σε ένα πρόγραμμα για να γίνουν στο μέλλον. Αυτό, πότε θα είναι αυτό το μέλλον? Θα είναι του χρόνου, θα είναι μετά 5 χρόνια, μετά 10 χρόνια, αναλόγως πόσο θα σκύψει πάνω μας, πόσο θα σκύψουν οι τοπικοί φορείς, πόσο θα σκύψει το κράτος, πόσο, και πιο πολύ πόσο θα τρέξουμε εμείς οι γονείς. Εμείς πού πρώτα να τρέξουμε? Στα προβλήματα που έχουμε στην καθημερινότητά μας? Αυτά δεν πρέπει να τρέχει ο καθένας γονέας γι' αυτό. Αυτό θα πρέπει το κράτος, ο Δήμος, να έχουν υπηρεσίες που να τρέχουν. Όπως ξεκινώντας ένα παιδί ξέρει θα πάει νηπιαγωγείο, ξέρει θα πάει πανεπιστήμιο, ξέρει θα πάει δημοτικό, έτσι να είναι και για τον ΑΜΕΑ. Να ξέρει ότι ξεκινώντας θα πάει στο ειδικό σχολείο, θα πάει στο ειδικό γυμνάσιο λύκειο, θα πάει που θα πάει, και μετά να είναι και κάποιες
κάποια σπίτια που θα τα φροντίζουν τα παιδιά μας. Δεν θα τρέχει να αγωνιά ο πατέρας και η μητέρα πάντα γι' αυτό ή τα αδέρφια τους. Σας ευχαριστώ. Γιατί αφήνουμε την προσωπική μας ζωή στην άκρη και τρέχουμε μόνο γι' αυτό και αγωνιζόμαστε. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είχατε κάποιες επαφές πάντως τελευταία με δημάρχους από ό,τι έχω, από τη δημοσιοποίηση, ναι, δελτίων τύπου. Είχατε κάποια επικοδομητική, ναι, κουβέντα. Είχαμε με τον δήμαρχο Ξάνθης, με τον δήμαρχο Αυδείρων, με τον δήμαρχο Μίκης. Μόνο με τον δήμαρχο Τοπίρου δεν έγινε συνάντησή μας, γιατί έγινε το lockdown και δεν τα καταφέραμε. Με τον Αντιπεριφερειάρχη, ναι. Οι συναντήσεις μας είναι καλές. Λένε θα μας στηρίξουν και εμείς περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτών των συναντήσεων μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα.